Αλλιώτικο ήταν το αυγουστιάτικο βράδυ χθες στα Χανιά, καθώς λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ και θα διαρκέσουν μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, κάτοικοι και επισκέπτες στην πλειοψηφία τους κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης, φορώντας την απαραίτητη προστατευτική μάσκα. Στο ενετικό λιμάνι της περιοχής που χτυπάει καρδιά του τουρισμού, ανάμεσα στον κόσμο αισθητή ήταν και η παρουσία ένστολων της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, οι οποίοι μασκοφόροι και οι ίδιοι αρκέστηκαν χθες σε συστάσεις στους αμελείς πολίτες, προειδοποιώντας τους όμως για τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Όταν βγαίνετε από το μαγαζί, φοράτε μάσκα? Ναι, πάντα. Εγώ νομίζω ότι ήταν προβλεπόμενο. Τουρισμός, καλοκαίρι, ελευθερία. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Εγώ πιστεύω. Σε 15-20 μέρες θα έρθουμε στα δεδομένα του Απριλίου. Είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά. Εξετάζουμε και σταθμίζουμε τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τις ιχνηλατήσεις και από τα τεστ τα οποία γίνονται και σύντομα θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η ανανέωση η μη των μέτρων και για την ερχόμενη εβδομάδα. Και μπορεί οι Χανιώτες να μην κρύβουν την ανησυχία τους για την πορεία της πανδημίας και ειδικότερα για τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν με την υπογραφή του Νίκου Χαρδαλιά, εν τούτης την πλειοψηφία τους δηλώνουν πρόθυμοι να πειθαρχήσουν, προστατεύοντας, όπως λένε στο φακό της Κρήτη TV, κυρίως τους εαυτούς τους αλλά και τη δημόσια υγεία. Δεν το περίμενα, αλλά εντάξει, θα το εφαρμόσουμε εφόσον. Εφόσον πρέπει να γίνει, θα γίνει. Που είναι για το καλό όλων. Πιστεύω ότι άμα παίρνουν τα σχετικά μέτρα όλα αυτά που μας έχουν πει, ότι θα όλα θα πάνε καλά, ναι. Ώρα 9 το βράδυ και βρισκόμαστε σε μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες περιοχές της πόλης των Χανίων. Στο ενετικό λιμάνι, το οποίο επέλεξαν πολλοί Χανιώτες για να κάνουν και απόψε τη βόλτα τους, παρά το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα. Δεν με περίεσα να μείνω στο σπίτι, αλλά έλαβα τα μέτρα μας, με τη μάσκα, με τις αποστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Μας ανησυχεί, αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα, σε συνδυασμό με την απόφαση της κυβέρνησης να κατεβάζουν ρολά τα καταστήματα εστίασης γενικότερα της Κρήτης από τα μεσάνυχτα έως και τις 7 το πρωί, προβληματίζουν ιδιαίτερα εργαζόμενους και πολίτες, οι οποίοι διαβλέπουν νέα λουκέτα και απώλεια θέσεων εργασίας. Η Δημοτική Αρχή πάντως έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων προκειμένου να ανακουφίσει και να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Όλοι ανησυχούν γιατί τα πράγματα είναι άσχημα. Ο ιός τα κατέστρεψε όλα, ο υποτιθέμενος ιός τα κατέστρεψε όλα. Ο κόσμος τώρα λογικά δεν θα έχει δουλειά και καταστήματα πολλά θα κλείσουν. Θα κλείσουν πολλά καταστήματα, εστιατόρια, όλα. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να στηριχτούν. Και ίσως θα πρέπει να στηριχτούν και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τη σχετική άνεση να βγάλει την καθημερινότητά του. Νομίζω και αυτούς πρέπει να τους δούμε. Από αύριο προβαίνουμε σε εκτεταμένες απολιμάνσεις δημόσιων χώρων, την προμήθεια πρώτης ανάγκης όπως είναι μάσκα και αντισηπτικών σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πολίτες του Δήμου Χανίων.